Να συνεχίσει ο κύριος Λάζος. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του διαζώματος, όταν το Σεπτέμβριο του 2008, πριν από 8 χρόνια, στο εκκλησιαστήριο Παύλα Οδείο της Καλαμάτας, κάναμε την πρώτη γενική συνέλευση του νεογέννητου διαζώματος, είχαμε έναν σαφή στόχο. Αυτός που υπάρχει με μια έννοια και στο σύνθημά μας σήμερα, τα μνημεία στο κέντρο της ζωής. Όμως τότε ο στόχος εξειδικεύονταν ως εξής. Ανάδειξη και ένταξη στην σύγχρονη ζωή της τοπικής, της περιφερειακής, της εθνικής κοινότητας. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα, σε ένα μεγάλο μέρος εγώ, σε ένα μεγάλο μέρος τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλα τα μέλη ο πρόεδρός μας, ο κύριος Μπένος, ο Σταύρος Μπένος, ο φίλος. Θα σας εξηγήσω γιατί λέω ο φίλος μου. Καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε όλες τις τοπικές κοινότητες. Τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστημιακούς φορείς, αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και βεβαίως τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό το κίνημα θα το ονόμαζα το πρώτο κύμα αλλαγής που έφερε το διάζωμα. Κατάφερε αυτό τον σπόρο να τον φυτέψει και να τον δει να μετατρέπεται σε ζωντανό θαλερό φυτό. Από αυτή την ιστορία πρόκυψαν και η αυτογνωσία των τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών και οι συνεργασίες και οι συνέργειες και οι διάβλοι διαλόγου ανάμεσα σε φορείς που δεν είχαν συνηθίσει να μιλούν. Παράδειγμα, η κοινότητα της αρχαιολογίας, η τοπική αυτοδιοίκηση. Η αμοιβαία δυσπιστία έχει μετατραπεί σε έναν διάλογο γόνιμο και αποτελεσματικό. Είναι μεγάλο κέρδος. Αυτή η πρώτη φάση κερδίθηκε. Περισσότερα από 60 θέατρα βρίσκονται σε κάποια φάση, αλλά για όλα υπάρχει ένας σχεδιασμός, ένα πρόγραμμα, έχουν γίνει αλλού μελέτες, αλλού ανασκαφές, αλλού αναστηλώσεις. Αυτό είναι το πρώτο τεράστιο κέρδος που έχουμε ήδη ως κληρονομιά μας. Και μαζί με αυτό ένα ακόμα πιο σπουδαίο. Την εμπιστοσύνη με την οποία μας αντιμετωπίζουν όλοι οι φορείς αυτής της χώρας. Είτε είναι ο πολίτης που βάζει ένα ευρώ στον κουμπαρά, είτε είναι τα εταιρικά μέλη και οι επιχειρηματίες χορηγοί, είτε είναι το Δημόσιο, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και βεβαίως η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το τεράστιο κεφάλαιο και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο κύμα αλλαγών προτιμάω να το λέω και θα σας εξηγήσω γιατί. Τα τελευταία χρόνια περάσαμε σε μια δεύτερη φάση. Σε ένα δεύτερο κύμα. Τα παραδείγματα είναι η παρέμβαση ιολική στο Ασκληπείο Επιδαύρου, το αρχαιολογικό πάρκο του Ορχομενού, οι πολιτιστικές διαδρομές. Η Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα, η Ολυμπία, η Εγνατία και υπάρχει συνέχεια. Νέες προκλήσεις. Πιο σύνθετα προβλήματα. Δεύτερο κύμα αλλαγών, γιατί θα θέλαμε αυτή η διάβλη επικοινωνίας και συνεργειών ανάμεσα σε όλους αυτούς τους φορείς να μετατραπεί σε αυτό που λέμε στη διοίκηση πάγια διοικητική πρακτική και αντίστοιχη νοοτροπία. Πανδύσκολο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει να συζητούμε. Δεν έχουμε μάθει να συνθέτουμε συμφέροντα νόμιμα περισσότερων από ενός φορέα ή ομάδας πολιτών ή συλλογικότητας. Έχουμε ήδη κάνει σοβαρότατα βήματα. Αυτό όμως είναι ένα δεύτερο κύμα αλλαγών, πιο δύσκολο από το πρώτο, που είναι αυτό που θα έχουμε στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε. Και υπάρχει και ένα τρίτο κύμα, τα ψηφιακά και η ψηφιακή στρατηγική. Το να παντρευτούν αυτά τα τρία επίπεδα. Η ευαισθητοποίηση και η ανάδειξη σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Η εμπλοκή των περιφερειακών αρχών, των φορέων του κράτους και των εφοριών αρχαιοτήτων, των επιχειρηματιών και να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι διαχείρισης αυτού του σύνθετος πράγματος είναι μια πραγματικά δύσκολη δουλειά στην οποία το διάζωμα έχει ήδη αρχίσει και σε αυτή τη δουλειά νομίζω, έχω την ελπίδα, ότι όπως ήταν παραπάσαν προσδοκίαν η επιτυχία μας μεγάλη στην πρώτη φάση, θα είναι και στη δεύτερη.
Το διάσωμα με αυτή την έννοια βρίσκεται σε μια καμπή. Θα πρέπει οι ικανότητες, οι διαχειριστικές του να πολλαπλασιαστούν. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι σημαντικό που αφορά εμένα. Έκανα διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Μερικά από αυτά έγιναν δρόμοι που ύστερα από λίγο δεν συνεχίστηκαν, χορτάριες. Εκείνο που μου έδωσε η συνεργασία μου με τον Σταύρο τον Μπένο σε δύο κρίσιμες φάσεις, το 1983-88 στην πολιτιστική ανάπτυξη της Καλαμάτας και το 2008-2016 στο διάζωμα, είναι ότι οι δρόμοι που ανοίχτηκαν παρέμειναν και μεγάλωσαν. Το όραμα έγινε πράξη και γι' αυτό και μόνο θα ήθελα και δημόσια να το απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ όσον αφορά την εμπειρία μου. Σε αυτή τη λογική θα ήθελα να σας πω ότι παρά την ουσιώδη συμβολή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των μελών του διαζώματος, των εθελοντών, των ανθρώπων που αφιλοκερδώς προσέφεραν γνώσεις για μελέτες, για σχέδια και ούτω καθεξής, όλα αυτά μέσω των ικανοτήτων του Προέδρου μας, του Σταύρου Μπένου, του ακατάβλητου δυναμισμού του, της διαπραγματευτικής του ευφυΐας, της γνώσης του δημοσίου, του συνδυασμού του ρεαλισμού με το όραμα, μπόρεσαν να μετατραπούν σε πράξη. Εδώ έχουμε να χειριστούμε τη συνέχεια. Αν βλέποντας μερικά δικά μου έργα που δεν προχώρησαν, είχα ένα συνέστημα μελαγχολίας, αυτό ήταν αυτό που με όθησε, ακριβώς γιατί στο διάζωμα έχει ανοίξει αυτή η πλατιά λεωφόρος που πρέπει να συνεχιστεί, να εισηγηθώ αφενός με την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, να υπάρχει δυνατότητα της συνέχειας και της γέφυρας. Δεύτερον, γιατί θεωρώ ότι τα εξειδικευμένα πλέον καθήκοντα, οι σύνθετοι στόχοι, οι δυσκολίες να αποκατασταθούν, συνέργειες και το κύμα αλλαγών που τα νέα προγράμματα όπως είναι οι πολιτιστικές διαδρομές, η ψηφιακή στρατηγική, αντικειμενικά δημιουργούν στην πολιτεία, ανακατατάξεις, αλλαγές, αυτό κύμα αλλαγών, χρειάζεται μια σοβαρή, παρόμοια με αυτήν που δείξαμε στην προηγούμενη φάση, διαχείριση. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση πρέπει με τα χαρακτηριστικά που έχει και με τις ιδιότητες που το αναγνώρισα ο Πρόεδρος να διασφαλίσει στο ακέραιο τη συνέχεια. Γνωρίζοντάς τον, θεωρώ ότι αυτό θα στεφθεί με επιτυχία όπως και όλα τα προηγούμενα εγχειρήματα. Σε ό,τι με αφορά, προφανώς είμαι στη διάθεση του διαζώματος, προφανώς είμαι πρόθυμος να συνεχίσω τις εκδόσεις, τα βίντεο, τα φιλμ, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα θελήσει να μου αναθέσει αυτήν την δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.